Λοιπόν, ακούστε πώς έχει η κατάσταση στο σημερινό βίντεο. Καρατζάς τσακάλι έχεις γίνει, ρε φίλε. Εσύ δεν είσαι για Unboxholics, είσαι για να καλύπτεις Champions League, να ακολουθείς την μπάλα. Την μπάλα και τα πάντα, να πούμε. Δεν υπάρχει, να πούμε. Λοιπόν, η φάση, έλεγα, έχει ως εξής. Ένας πολύ στενός μου άνθρωπος, σε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, μου λέει, Σάκη, έχω, αλλά λίγο ψαγμένος. Είναι από αυτούς τους γκατζετάκηδες. Μου λέει, Σάκη, ρε εσύ, έτσι, ήρθε κάπου, λέει, στο μάτι μου στο ίντερνετ, λέει, για ένα κινητό, λέει, Cubot. Λέει, τα ξέρεις? Λέω, τα ξέρω. Πού τα ανακάλυψες τα Cubot? Ναι, έτσι και έτσι, λέει, αν μπορείς, γιατί εγώ δεν τα βγάζω άκρη, ρε φίλε, και στην Ελλάδα δεν τα πουλάνε, μπορείς, λέει, να μου το φέρεις, λέει, και θα σου δώσω εγώ τα λεφτά και τα λοιπά, ξέρεις. Μία εξυπηρέτηση στον άνθρωπο. Μπαίνω, ψάχνω ποιο Cubot θέλει, το παραγγέλνω, έρχεται. Και συνειδητοποιώ, αφού ψάχτηκα και λίγο, ότι είναι ένα κινητό, ένα smartphone, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ λίγα χρήματα, αλλά έχει specs τα οποία τα υπερκερνάει αυτά τα χρήματα. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν το δείχνω στο κοινό των Unboxholics, για να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι μία επιλογή στη φαρέτρα τους, εάν αποφασίσουν να αγοράσουν νέο smartphone, αλλά δεν θέλουν να εξοδέψουν μία περιουσία. Καλά έκανα, Καρατζά? Τίμιο. Ευχαριστώ. Οπότε σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το πολύ ιδιαίτερο και το αρκετά value for money Cubot X, κάτσε να το δείξω έτσι, X70. Το βλέπεις? Φαίνεται? Η αντανάκλαση φαίνεται? Μέσα στη συσκευασία, πριν περάσω στο κινητό, φορτιστή τα υψί, ακουστικά ενσύρματα. Ακουστικά τα υψί? Τα υψί ενσύρματα, ναι. Και φυσικά έχει το μετασχηματιστή ρεύματος. Όχι φυσικά. Έχει μία θήκη διάφανη, έχει μία πινέζα για να καταλάβατε, για να βγάζει τη SIM, και όπως λέει και ο Τουμάν, α, δεν το πιστεύω, έχει και ένα 100 ευρώ, έτσι δώρο. Όχι. Έχουν και tempered glass. Σου φάγανε τη δουλειά. Σου φάγανε τη δουλειά, φυλακή σε βάλανε. Μην το παρουσιάζεις. Φυλακή σε βάλανε. Και είναι tempered glass. Δεν είναι απλή μεμβράνη. Άμα θέλεις. Καταρχάς, έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο σχεδιασμό, πολύ high-tech σχεδιασμό στο πίσω μέρος. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο είναι στιβαρό, δεν μοιάζει επουδενή για τηλέφωνο που κοστίζει 189 ευρώ. Αυτή τη στιγμή τόσο κοστίζει αυτό το τηλέφωνο. 189 ευρώ κοστίζει αυτή τη στιγμή με κάποια deals και τέτοια στο εξωτερικό, αν το γκουγκλάρετε. Από ευρωπαϊκές χώρες, από ευρωπαϊκά καταστήματα. Δεν μιλάω τώρα για αυτά τα ιδιαίτερα που τα παίρνει σε τιμή χώμα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το πήρα κοντά στα 200 κάτι. Αλλά τώρα είναι σε deal στα 189, το είδα πριν λίγο, το googlara. Επουδενή ο σχεδιασμός του και η κατασκευή του δεν μοιάζει για φθηνό τηλέφωνο, για budget τηλέφωνο. Έχει το πάχος του, έχει το μέγεθός του. Ωστόσο, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί έχει και τις flat άκρες στο πάνω μέρος και δεξιά και αριστερά. Οπότε έχει ένα πολύ τίμιο grip και εγώ το εκτιμώ πλέον στα τηλέφωνα αυτό το grip. Στο κάτω μέρος έχει ένα ηχείο μονοφωνικό, το οποίο έχει πολύ τυπικό ήχο, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Μία Type-C θύρα και φυσικά το μικρόφωνο. Στο πλάι τώρα υπάρχει το power button, το οποίο είναι και αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων και δουλεύει και τέλεια, γρήγορα, άψογα. Το volume rocker που λένε και οι τύποι στο εξωτερικό. Ενώ από την άλλη την πλευρά είναι η θύρα, το slot της SIM. Μπορείς να βάλεις είτε δύο SIM είτε μία SIM και να επεκτείνεις τον αποθηκευτικό χώρο. Περνάω λιγάκι στην οθόνη. Μιλάμε για μία οθόνη με διαγώνιο 6,5 ιντσών. Δεν υπάρχει notch με την παραδοσιακή έννοια, υπάρχει ένα drop, μια σταγόνα, έτσι, που κάνει μια μαυριδερή σταγόνα που τρέχει προς τα κάτω και εκεί πέρα κάπου κρύβεται η μπροστινή κάμερα. Τώρα τι γίνεται με την ανάλυση? Είναι FHD+, Full HD+, δηλαδή. Έχει 120 Hz ρυθμό ανανέωσης, ξαναλέω πάλι για τα λεφτά του, είναι πάρα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Η οθόνη είναι IPS LCD, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη σε αυτή την τιμή IPS LCD οθόνη που έχω δει, γιατί αν το δει κάποιος και του πεις ότι είναι AMOLED, δύσκολα να μην το πιστέψει. Είναι τόσο καλή η ποιότητα στην οθόνη για LCD, και τα χρώματα και τα μαύρα και η φωτεινότητα και οι γωνίες θέασης. Πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από AMOLED οθόνες, οπότε μπράβο στην Cubot. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, που εκεί είναι που με κέρδισαν. Εκεί είναι που με κέρδισε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, όταν έψαξα και το googlara, έλεγε 24 GB RAM. Και λέω, όπαρε, περίμενε, κάτσε, τι 24 GB RAM. Εν τέλει τι ισχύει?
το τηλέφωνο έρχεται με 12 GB RAM, που πάλι είναι extreme μεγάλο νούμερο για κινητό που κοστίζει 190 ευρώ, 200 θα λέμε εμείς. Πάλι είναι τρελό το νούμερο τα 12 GB, αλλά σου δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσεις και άλλα 12 GB, τα οποία θα τα χρησιμοποιεί από τον θεωρητικά διαθέσιμο ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο, ROM δηλαδή, οπότε συνολικά μπορεί να σου χαρίσει 24 GB ελεύθερα για τη μνήμη RAM. Και ειδικότερα αν τη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να παίξετε και να κάνετε τέτοια πράγματα, παιχνίδια και λίγο πιο απαιτητικές εφαρμογές, τότε τα 24 GB μαζί με το 12 συν 12 δηλαδή, είναι μια πραγματικά πολύ ωραία, συμφέρουσα και έξυπνη ιδέα για να υλοποιήσεις χωρίς να χρειαστεί να το δώσεις hardware-ικά μέσω του software να αξιοποιήσεις τον αποθηκευτικό χώρο. Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες. Νομίζω το κάνουν και άλλες εταιρείες, αλλά εδώ η Cubot το κάνει λίγο πιο επίσημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επεξεργαστή, χρησιμοποιεί τον MediaTek MT6789, ο οποίος είναι ένας πολύ εντάξει επεξεργαστής που δίνει παραπάνω από αυτά που ζητάει η τσέπη. Εντάξει, είναι 6 νανόμετρα η τεχνολογία του, μπορεί να ανταπεξέλθει full και σε παιχνίδια και σε απαιτητικές εφαρμογές, στα πάντα. Γενικά αυτό το τηλέφωνο με αυτά τα specs, να ξέρετε ότι μπορεί να κάνει πραγματικά τα πάντα. Και παιχνίδια full μπορείτε να παίξετε και πιο απαιτητικές εφαρμογές μπορείτε να κάνετε και καμιά επεξεργασία, ξέρω εγώ, σε βιντεάκια για να ανεβάσετε σε TikTok ιστορίες, renders, και αυτά μπορούν να γίνουν με χαρακτηριστική ευκολία και πάντα, δεδομένου ότι το τηλέφωνο κοστίζει 190-200 ευρώ. Τηλέφωνο παίρνει. Παίρνει και τηλέφωνα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε. Παίρνει και τηλέφωνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μπαταρία. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 5200 mAh, που είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό το νούμερο. Έχει ενσύρματη φόρτιση με αυτόν εδώ το μετασχηματιστή, 18 W. Δεν φορτίζει πολύ γρήγορα, αναμενόμενα. Φορτίζει όπως ένα iPhone. Όσο ένα iPhone το 2000 ευρώ, τόσο περίπου φορτίζει. Τόσο γρήγορα. Το τηλέφωνο έρχεται κανονικά εξ αρχής με Android 12, μπορεί να αναβαθμιστεί σε Android 13. Είναι πολύ καθαρό, ούτε διαφημιστικά, ούτε χαζομάρες, ούτε πράγματα που θα σε ενοχλούν. Είναι ένα καθαρό, τυπικό, ωραίο Android. Μην περιμένετε τώρα features που ανατινάζουν τον εγκέφαλο, εντάξει, δεν θα ανοίξετε το τηλέφωνο και θα πεις «Wow, τι είδα». Είναι ένα τυπικό Android. Αλλά δουλεύει μια χαρά. Τα έχει λιγάκι τα λαγκάκια του, ειδικά στην αρχή, πριν αναβαθμίσεις, λιγάκι σκαλώνει σε κανένα δύο σημεία, λίγο μέχρι να πάρει μπρος. Από εκεί και έπειτα δεν έχει πρόβλημα. Τα 120 Hz δίνουν αυτήν τη φρεσκάδα, το να είναι έτσι ομαλή η κίνηση, και γενικά θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, δεδομένου, ξαναλέω, ότι μιλάμε για ένα τηλέφωνο που είναι budget, κοστίζει 180, 190, 200 ευρώ. Το main χαρακτηριστικό και αυτό που το κάνει λιγάκι να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό του σε αυτά τα χρήματα είναι οι κάμερες. Στο πίσω μέρος υπάρχει μια τριπλέτα καμερών. Ο βασικός αισθητήρας έχει 100 MP ανάλυση, έχει έναν wide αισθητήρα 5 MP και έχει και έναν focal αισθητήρα depth 0,3 MP. Για να τελειώνω, λέω ότι μπροστά selfie κάμερα έχει ανάλυση 32 MP που βγάζει πάρα πολύ ικανοποιητικές selfie. Για να επιστρέψω στο πίσω μέρος. Όταν έχεις ενεργοποιημένο τα 100 MP θα δεις πραγματικά αρκετά crispy φωτογραφίες και δεν θα το πιστεύεις ότι βλέπεις φωτογραφίες από τηλέφωνο 180 ευρώ. Σε γενικές γραμμές, okay, θα ζοριστεί λίγο στα σκοτάδια, θα ζοριστεί όταν πρέπει να κάνει το exposure σε πολύ φωτεινά ή πολύ σκοτεινά σημεία, απότομα με αντιθέσεις, αλλά γενικά το αποτέλεσμα που θα σας δώσει είναι πολύ πολύ πιο πάνω από αυτό που συνήθως δίνουν τηλέφωνα των 180 ευρώ και των 200. Το ίδιο ισχύει και για το βίντεο. Ακριβώς τα ίδια που είπα για τη φωτογραφία ισχύουν και για το βίντεο. Να ξέρετε ότι παίρνοντας αυτή τη συσκευή δεν θα έχετε πρόβλημα να καλύψετε τις ανάγκες σας οι 99 από τους 100 που βλέπετε αυτό το βίντεο. Μια χαρά φωτογραφίες θα βγάζει, μια χαρά βίντεο θα βγάζει, μια χαρά selfie φωτογραφίες και βίντεο θα βγάζει και γενικά θα καλυφθείτε, σας το λέω εγώ και το εγγυώμαι. Μην περιμένετε τώρα αποτελέσματα ενός τηλεφώνου 1200 ευρώ. iPhone 1200 είπα. Αλλά γενικά θα καλυφθείτε πάρα πολύ. Εν κατακλείδη, πρόκειται για μια συσκευή η οποία με τα χρήματα που θα ξοδέψετε θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Και να πω και σε αυτό εδώ το σημείο ότι η Cubot δεν είναι καμία που εμφανίστηκε τώρα ή καμία άγνωστη. Έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό, σταθερό κοινό εδώ και χρόνια, και υπάρχει κόσμος που αγοράζει σταθερά μόνο Cubot. Σου λέει, όχι αδερφέ, εγώ θα δώσω 200 ευρώ για να πάρω το καλύτερο δυνατό.
Εντάξει. Οπότε δεν είναι κάτι που τώρα ανακαλύψαμε εμείς στο ίντερνετ και α, κοιτάξτε τι επαναστατικό σας έφερα. Η Cubot υπάρχει και έχει κοινό και την εμπιστεύεται κόσμος εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, το X70 είναι μια περίπτωση ενός κινητού που σας την προτείνω, εφόσον μπορείτε να προβείτε σε αγορά από το εξωτερικό και δεν έχετε τέτοια προβλήματα και κολλήματα και θέλετε να ξοδέψετε περίπου εκεί 180, 200, 200 κάτι ευρώ, είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία λύση για κινητό Android, χωρίς ξαναλέω να ξοδέψετε μια περιουσία. Αυτά από εμένα. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια από κάτω και γενικά περιμένω και τις δικές σας προτάσεις, παιδιά. Θέλω να με βοηθάτε και στα social media να μου στέλνετε Σάκη. Δες και αυτό, δες και αυτό, δες και εκείνο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα φέρνουμε όλα εδώ πέρα, ρε. Όλα, όλα, ρε. Ό,τι έχουμε εδώ πέρα τα μαζεύουμε. 10-10. Πώς κάνουμε στα βίντεο με τα gadget, θα φέρουμε εδώ 20-20 τα τηλέφωνα. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Όλες τις μάρκες ένα βίντεο. Όλες, όλες. Όλες, όλες. Μία μάρκα δεν γουστάρουμε εδώ. Μία είναι. Μην το πεις. Δεν το λέω, δεν το λέω. Αφήστε το έτσι να αιωρείτε στον αέρα. Μία δεν γουστάρουμε.